από τα ιδρυτικά μέλη του Αγροοικόπολις, που είναι το ελληνικό δίκτυο για την αγροοικολογία, τη διατροφική κυριαρχία και την πρόσβαση στη γη. Ξεκινήσαμε από τις αρχές του Φλεβάρι να παίρνουμε μηνύματα από δίκτυα σε άλλες χώρες, όπου μας έλεγαν τι συμβαίνει εκεί με τα θέματα τα αγροτικά, με την κυγαίο και πώς έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό. Οπότε είχαμε αυτή την πληροφόρηση και κάποια στιγμή θέλαμε να δούμε και τι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τον κορονοϊό. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι ειδικά από την ώρα που μπήκαν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, οι μικροί παραγωγοί που κάνουν αγροοικολογία, που είναι κυρίως οι άνθρωποι, οι παραγωγοί με τους οποίους εμείς συνεργαζόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αρχίσαν να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ήταν, για παράδειγμα, ότι κάποιος είχε την δυνατότητα να στείλει τα προϊόντα του σε μια άλλη πόλη ή στην πόλη του νομού, αλλά ήταν αδύνατο να ταξιδέψει ο ίδιος προσωπικά. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε λαϊκές αγορές, σε χωρίς μεσάζοντες, σε αγορές βιολογικών προϊόντων κτλ., δεν μπορούσαν πλέον να πάνε εκεί. Ή άνθρωποι που είχαν δίκτυα που κάνανε παραδόσεις σε καταναλωτές κατευθείαν, επίσης αντιμετώπιζαν προβλήματα. Οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό είχαν και αυτοί θέματα, ειδικά ας πούμε στη Βόρεια Ιταλία, είχαν και αυτοί μεγάλα θέματα με τον κορονοϊό και αυτό εννοείται ότι επηρέασε και εμάς την ποιότητα της εργασίας μας. Είναι πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, να κάνεις ένα Skype για να αποφασίσεις κάποια σημαντικά ζητήματα και να ακούς από πίσω μωρά να τσιρίζουν. Καλούμασταν αυτή τη στιγμή, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 20, να γράψουμε προτάσεις για το τι θα κάνουμε σε ένα χρόνο από σήμερα, μέσα σε μια πλήρη αβεβαιότητα για το τι θα μπορούμε να κάνουμε κιόλας του χρόνου. Έφερε ξαφνικά τη συζήτηση στο τι θα πει ασφαλή στροφή. Και ξαφνικά άρχισαν οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται, χωρίς να πρέπει κάποιος να μου το εξηγήσει με επιστημονικά δεδομένα, λίγο λειτουργεί και η κοινή λογική και το ένστικτο ότι τι τελικά είναι πιο ασφαλές. Το λεμόνι που θα έρθει από την Αργεντινή και δεν ξέρω πόσα χέρια θα το ακουμπήσουν μέχρι να το πιάσω εγώ, ή μήπως είναι καλύτερα τελικά να προσπαθήσω να πάω σε έναν παραγωγό και να πάρω κατευθείαν από αυτόν την τροφή. Και αυτά τα μέτρα, ειδικά τα μέτρα με τους περιορισμούς της μετακινήσεις, βγάλανε στην επιφάνεια βαθιές, παλιές, γνωστές παθογένειες στον αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μικρή παραγωγή, αυτή τουλάχιστον με τους οποίους εμείς ασχολούμαστε, οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν ούτε αποζημιώσεις, ούτε επιδοτήσεις, δεν έχουν κανένα να τους στηρίξει. Οπότε όταν ένας τέτοιος παραγωγός χάσει ξαφνικά την αγορά του, αντιμετωπίζει θέμα επιβίωσης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα συνηγορία. Γιατί πρέπει και να υπερασπιστούμε και να προασπίσουμε κάποια πράγματα και πρέπει να διεκδικήσουμε και κάποια πράγματα.